Όπως είπα και προηγούμενη, η Ακαδημία Αθηνών πράγματι ιδρύθηκε το 26 και ανήκει στις αποκαλούμενες Ακαδημίες Επιστημών που γνώρισαν άνθηση κυρίως τον 18ο αιώνα, οργανωμένες σε εθνική βάση, όπως και δική μας, με παρόμοια δομή σε όλες τις χώρες, μόνιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη κτλ. Η έκρηξη, ωστόσο, των επιστημών τον 20ο αιώνα έφεραν δραματικές αλλαγές τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Βάθινε η εξειδίκευση, άρα και ο καταμερισμός της ερευνητικής εργασίας. Ενισχύθηκε και κυριάρχησε ο κοινωνικός χαρακτήρας της ερευνητικής εργασίας, όπως και της εργασίας συνολικά εξάλλου. Ως εκ τούτου, η ερευνητική εργασία οργανώθηκε σε νέες δομές, εκτός ακαδημιών, με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κτλ. Η μαζικοποίηση τώρα από την άλλη μεριά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η σχέση της τελευταίας, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την παραγωγή νέας γνώσης, μετέφερε ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής παραγωγής μέσα στα πανεπιστήμια, που σήμερα μάλιστα λόγω και της πρόσβασης που έχουν σε ανθρώπινο δυναμικό, τους φοιτητές δηλαδή, φαίνεται να έχουν ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Οι εξελίξεις αυτές, που τις διατυπώνω εν συντομία, αποτυπώνονται και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα στη χώρα μας. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας στην εξέταση του σημερινού νομοσχεδίου. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο τις τελευταίες δεκαετίες αλλάζει διαρκώς. Τόσο για αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν βέβαια με την εξέλιξη την ίδια των επιστημών, αλλά και για λόγους πολιτικούς, στρατηγικής. Είτε λοιπόν μιλάμε είτε μιλάμε για τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στροφή στην καινοτομία, όπως σηματοδοτήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με την έμφαση δηλαδή στην εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος, είτε μιλάμε για τις εγχώριες εκφάνσεις αυτής της στρατηγικής, όπως είναι ο 43-10 του 14 για τα ερευνητικά κέντρα, ο νόμος Γαβρόγλου για τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα που μετονομάστηκαν σε πανεπιστημιακά κέντρα έρευνας και καινοτομίας με τον νόμο Κεραμέως για τα πανεπιστήμια, όπως είναι η διατήρηση της διάκρισης μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων, η μετονομασία της ΓΕΓΕ της ΕΓΕΓΕ και η μεταφορά της αντίστοιχα στο ανάπτυξη από το παιδείας, η μεταφορά του ΕΛΓΟ Δήμητρα στο αγροτικής ανάπτυξης, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο ψηφιακής διακυβέρνησης, του αστεροσκοπείου στο πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Και βέβαια η έμφαση, κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής, είναι η έμφαση στους τεχνοβλαστούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Η εστίαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις έχει ένα στόχο, να μεταφέρει το ρίσκο στον ερευνητή από το μονοπόλιο, προκειμένου να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική ιδέα και να μπει στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτό ότι το βασικό κριτήριο για την επιλογή της χρηματοδότησης μιας νεοφυούς είναι το πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να αποφέρει κέρδη, δηλαδή ο ρυθμός μεγέθυνσης. Και βέβαια ήδη συζητάμε για φούσκα στον τομέα των νεοφυών. Παρένθεση, κλείνει παρένθεση μάλλον. Τώρα, υπό το φως λοιπόν αυτών των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας, ο εξυγχρονισμός του οργανισμού της Ακαδημίας είναι απαραίτητος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρεί να το πράξει σχεδόν 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας. Μάλιστα θα μπορούσατε να περιμένετε 2 χρόνια για να έχουμε το Ιωβιλαίο. Βεβαίως δεν πρόκειται μόνο για μεταγραφή του καταστατικού στη Δημοτική. Εντάσσονται νέα επιστημονικά πεδία και στις 3 τάξεις, σύμφωνα με τις εξελίξεις βέβαια, αλλά και τις ιεραρχήσεις και κεντρικές στρατηγικές στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η διπλή μετάβαση, η πολιτική για το διάστημα, οι βιοεπιστήμες, πολύ σημαντικές, η κυκλική οικονομία κλπ. Επίσης, η υπαγωγή ορισμένων λειτουργιών της Ακαδημίας των 43-10 διευκολύνει τη σύνδεση της Ακαδημίας με τις υπόλοιπες ερευνητικές οντότητες στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Ωστόσο, επισημαίνουμε άλλη μια φορά το κατακερματισμένο τοπίο μέσα στο οποίο αυτό γίνεται, ή οικοσύστημα όπως είναι της μόδας να λέγεται. Ένα τοπίο το οποίο υποφέρει από ανισομετρία λόγω και της διαχρονικά κρατικής υποχρηματοδότησης σε συνδυασμό με επιλεκτική χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων,
λόγω της βαριάς υποστελέχωσης με ταυτόχρονη προώθηση ευέλικτων σχέσεων εργασίας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αποτελεσματικότητα τελικά του νέου θεσμικού πλαισίου που συζητάμε σήμερα. Γιατί δεν αρκεί το πλαίσιο που είναι, φυσικά έχει σημασία, χρειάζεται όμως και υποστήριξη. Μας προβληματίζει, για παράδειγμα, ότι στα άρθρα που αναφέρονται στα ερευνητικά κέντρα δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για μόνιμη στελέχωση, για στελέχωση με μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων. Αντίθετα, υπάρχουν ασάφειες, γυναικολογίες και παραπομπή σε εσωτερικούς κανονισμούς που ξέρουμε πόσο αργούν να εκδοθούν και σε αποφάσεις συγκλήτου. Αναφέρεται ότι οι προσλήψεις θα γίνονται με βάση τον 3310 για τα ερευνητικά κέντρα, αλλά προβλέπονται μόνιμες θέσεις με κρατική χρηματοδότηση ή μόνο στη λογική της αυτονομίας των ερευνητικών κέντρων, αυτοχρηματοδοτούμενες δηλαδή. Και ρωτάμε, αλήθεια αυτό υπόσχεται υψηλού επίπεδου εργασία με διάρκεια, με βιωσιμότητα? Με ευέλικτες σχέσεις θα αναπτυχθούν τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας, ανάλογα με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, όπως γίνεται και σε άλλα ερευνητικά κέντρα αυτή τη στιγμή που υποφέρουν? Έτσι θα αναπτύσσεται το νέο ερευνητικό δυναμικό? Έτσι θα δημιουργηθούν σχολές, σκέψεις, θα αποκτηθούν πλεονεκτήματα από το εγχώριο δυναμικό, στην τύχη? Η παραπάνω πολιτική στην έρευνα έχει παραγάγει αποτελέσματα. Ακούστηκε πριν η σημασία της έρευνας στην πανδημία. Πράγματι, την εποχή της πανδημίας είδαμε τη δύναμη του κοινωνικού χαρακτήρα της ερευνητικής εργασίας. Αλλά είδαμε και τα ασφυκτικά, τα παραλυτικά αποτελέσματα, τα δεσμά της ιδιοποίησης, της εμπορευματοποίησης αυτού του αποτελέσματος. Όλοι θυμόμαστε αυτές τις απίστευτες εικόνες στα αεροδρόμια να καθυλώνονται φορτία, τα παζάρια για τα φάρμακα, για τις μάσκες κτλ. Στη χώρα μας αυτή η πολιτική έχει επίσης παραγάγει αποτελέσματα και αποτυπώνεται στο brain drain, στην απογείωση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικά οι νέοι ερευνητές ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ευελιξία για τη ζωή τους και την εργασία τους. Στο πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλα τα ερευνητικά κέντρα, στο πάγωμα της ανανέωσης του δυναμικού αυτού, που γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με συνταξιούχους, στην απογύμνωση των εργαστηρίων από έμπειρο, από πολύτιμο δυναμικό, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στους όρους αναπαραγωγής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι όροι αναπαραγωγής του ερευνητικού δυναμικού, δηλαδή με τι κριτήρια εκπαιδεύεται σήμερα ένας νέος ερευνητής. Εκπαιδεύεται σε επισφαλείς σχέσεις εργασίας? Εκπαιδεύεται να επιλέγει ερευνητική περιοχή με κριτήριο τη δυνατότητα χρηματοδότησης από κάποιο πρόγραμμα ή επιχειρηματικής δράσης ή τι προκρίνεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ανταγωνισμό της με άλλα υπερρεαλιστικά κέντρα? Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται επίσης στον κατακριματισμό στον οποίο αναφέρθηκα και πριν, στην αποσπασματικότητα και την αναρχία με την πληθώρα δομών και υποπτευόμενων αρχών. Επισημαίνω και επαναλαμβάνω. ΠΑΚΕΚ, ερευνητικά Ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου και φυσικά η Ακαδημία με τα ερευνητικά κέντρα και το Ίδρυμα, το ΙΒΕΑ. Και ένα τελευταίο σχόλιο, θα με επιτρέψετε, όλα τα παραπάνω, όλα αυτά που περιέγραψα, διευκολύνουν την υποταγή των ερευνητικών ομάδων στη χώρα μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή όπου η μετάβαση σε οικονομίες πολέμου είναι επίσημη πολιτική, επίσημη διακήρυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά μάλιστα που τώρα και στη χώρα μας ιδρύθηκε επίσημα το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που είναι στα πλαίσια και στο μοντέλο του νατοϊκού Διάνα, με στόχο να λειτουργήσει ως το κέντρο ενός οικοσυστήματος, ξαναλέω πάλι τη λέξη, προσανατολισμένο αυτή τη φορά στην παραγωγή καινοτόμων οπλικών συστημάτων για τον ΝΑΤΟ. Η δική μας η πρόταση για την έρευνα είναι σε εντελώς άλλη κατεύθυνση. Είναι συνυφασμένη με ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας, με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, με εργατικό λαϊκό έλεγχο, με κεντρικό σχεδιασμό και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες στο προσκήνιο, στο επίκεντρο. Στη δική μας πρόταση, για παράδειγμα, η χρηματοδότηση είναι δημόσια και εξασφαλισμένη και οι ερευνητές εργάζονται για μια κοινή υπόθεση, όχι για να συμπληρώνουν γραμμές στο βιογραφικό να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ή για να κυνηγάνε χρηματοδότηση.
χρηματοδοτήσεις. Η στρατηγική ανάπτυξης χαράσεται σε ανοιχτό διάλογο με την παραγωγική βάση της κοινωνίας. Γιατί αυτή είναι η παραγωγή του πλούτου, αυτή είναι οι χρηματοδότες της έρευνας και σε αυτούς πρέπει να επιστρέφουν τα αποτελέσματά της. Στη δική μας πρόταση, για παράδειγμα, ένα ίδρυμα σαν το ΙΒΕΑ θα υποστήριζε με καινοτόμα προϊόντα την κρατική βιομηχανία φαρμάκου, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων στο φάρμακο που έχουν ανάγκη, που υπάρχει ανάγκη, και να μην υπάρχουν ελλείψεις επειδή δεν συμφέρει η διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Και αλήθεια, μια και μιλάμε για το ίδρυμα, γιατί δεν γίνεται καμιά αναφορά στο ίδρυμα το συγκεκριμένο, στο κείμενο, παρόλο που στο άρθρο 4 αναφέρεται η δυνατότητα ίδρυσης Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων από την Ακαδημία. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει τα Ιδρύματα και τα Ινστιτούτα της Ακαδημίας για τα ερευνητικά κέντρα περιγράφονται στο παρόνομο σχέδιο. Επίσης, σωστά, και αυτό είναι ίσως το μόνο θετικό σημείο που βρίσκουμε, η Ακαδημία Αθηνών είναι νομικό, παραμένει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Γιατί δεν ισχύει το ίδιο για το ΙΒΕΑ, που ανήκει στην Ακαδημία? Ποιος είναι ο λόγος να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου? Τέλος, δεν γίνεται κάποια αναφορά, και εδώ πραγματικά δεν γνωρίζουμε το λόγο, και τη σχέση, δεν γίνεται αναφορά στο Επιστημονικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας, το ΕΣΕΚΑ, που αποτελεί το συλλογικό διοικητικό όργανο της Ακαδημίας Αθηνών με βάση το 43-10 του 2014. Αυτό παραμένει, συνεχίζει να ισχύει, και ποια είναι η σχέση της Εφορευτικής Επιτροπής των Ερευνητικών Κέντρων με αυτό? Αυτά για την ώρα, και επιφυλασσόμαστε για την... Θα συνεχίσουμε στις επόμενες συνεδριάσεις την τοποθέτησή μας. Ευχαριστώ πολύ.